Το ξερόσικο της Κίμης είναι το μοναδικό ελληνικό ξερόσικο το οποίο έχει χαρακτηριστεί pop από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έγινε το 1996. Ο συνεταιρισμός απαρτίζεται από 400 παραγωγούς περίπου, οι οποίοι φέρνουν κάθε χρόνο γύρω στους 100 με 150 τόνους ανάλογα τη χρονιά σίκα από την ευρύτερη περιοχή. Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1980 και συνεχίζει τη δραστηριότητά του μέχρι σήμερα. Όλα τα σίκα σε όλο τον κόσμο είναι στρογγυλά σίκα, οι λεγόμενες τσαπέλες, τα οποία γίνονται πάνω στο δέντρο, αποξηραίνονται πάνω στο δέντρο, αποκτούν την κατάλληλη υγρασία πάνω στο δέντρο, τα τεινάζει ο παραγωγός ή πέφτουν μόνο από κάτω, από όπου συλλέγονται. Τα σίκα της Κίμης είναι μια ξεχωριστή ποικιλία που απαντάται μόνο στην περιοχή της Κίμης και είναι μεγαλόκαρπη ποικιλία, έχει πολύ νερό και το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει λεπτό φλοιό και σαν χαρακτηριστικό του τόσο λεπτού φλοιού είναι οι σχισμές όταν υπεροριμάζει το σίκο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας της Κίμης ή Καστροβαλίσια, όπως λένε η υπόλοιπη βιβλιογραφία. Επειδή είναι μεγαλόκαρπη ποικιλία και έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και σε μελίτωμα, το σίκο δεν προλαβαίνει πάνω στο δέντρο να υπεροριμάσει και να αποκτήσει την κατάλληλη υγρασία. Οπότε, αν τα αφήσουμε στο δέντρο, θα σαπίσει επειδή έχει αυξημένη υγρασία. Αν πέσει κάτω, θα καταστραφεί γιατί θα λιώσει. Οπότε, τα φτάνουμε από πάνω από το δέντρο, τα σκίζουμε, τα ανοίγουμε, τα απλώνουμε στον ήλιο για 3-4 μέρες. Και κατόπιν, όταν αποκτήσουν την κατάλληλη υγρασία γύρω στο 22%, το κλείνουμε με δύο ομοιομεγέθη σίκα και αυτό είναι το σίκο της Κίμης, το ξερό σίκο Κίμης ή ασκάδα, όπως τις λένε οι ντόπιοι. Ο συνεταιρισμός τη δεκαετία του 90, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφτιαξε ένα πρόγραμμα, το υλοποίησε και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή περίπου 1500 στρέμματα με δέντρα σίκων, σικαιώνες δηλαδή, τα οποία είναι σε ηλικία περίπου 15 ετών. Οπότε μπόρεσε ένας παραγωγός να έχει καλύτερη διαδικασία του συγκομιδής των σίκων χωρίς χάσιμο χρόνο. Στόχος μας είναι το σίκο μας να μπει σε όλα τα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και το κάναμε pop. Τα pop προϊόντα από τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχουν ειδικά ράφια σε όλα τα σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ της Ευρώπης, οπότε θα μπορούσαν να τοποθετηθούν εκεί πέρα και να καλύψουμε την αγορά αυτή. Αυτό είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του συνεταιρισμού. Το σίκο της Κίμης παράγεται σε δύο τύπους, στο λευκό τύπο και στο φυσικό τύπο. Τα σίκα της Κίμης φτάνονται όλα πάνω από το δέντρο σε υπερώριμη κατάσταση, να έχουν ας πούμε αυξημένη υγρασία, να είναι καλά γινωμένα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Πηγαίνουμε στο αγρόκτημα, με μια σκάλα μαζεύουμε τα σίκα από τα δέντρα της σικιάς και κατόπιν στο χώρο όπου είναι τακτοποιημένος για την αποξήρανση, τοποθετούμε τα σίκα σε ξύλινα πλαίσια. Αφού πρώτα τους έχουμε κόψει το κοτσάνι, που είναι βασικό χαρακτηριστικό για τα τοπικά σίκα εδώ, εν συνεχεία τα σχίζουμε, τα κόβουμε με το ψαλίδι ή με κάποιο μαχαίρι, από την αντίθετη πλευρά του που είναι το κοτσάνι, και τα ανοίγουμε εκθέτοντάς τα στον ήλιο. Αυτό διαρκεί 2-3 μέρες η έκθεσή τους στον ήλιο, το λιάσιμο που λέμε εμείς εδώ, και μετά από αυτό το διάστημα το χρονικό, αφού αποξηρανθούν, τα συλλέγουμε κολλώντας τα 2-2 όμοια μεταξύ τους, κοιτάζουμε να είναι στο μέγεθος όμοια, τα κολλάμε 2-2 με το εσωτερικό τους και αυτό ονομάζεται η ασκάδα της Κίμης. Αποξηραμένο, δύο σίκα μαζί, σχισμένα. Η ασκάδα, σαν μορφή ξηρού σίκου, είναι μοναδική στον κόσμο. Η μοναδικότητά του προέρχεται από τα χαρακτηριστικά του καρπού της ποικιλίας της Κίμης, ο οποίος είναι μεγάλος, λεπτός φλοιός και μεγάλη περιεκτικότητα σε μελίτωμα, δηλαδή νερό και σάρκα. Οπότε οι παραγωγοί αναγκάστηκαν, επειδή δεν αποκτά την κατάλληλη υγρασία για να μπορέσουν να το διατηρήσουν, το έσκισαν και το έκαναν στη μορφή στην οποία απαντάτε σήμερα. Για να παράξουμε το λευκό τύπο του σίκου Κίμης, συλλέγουμε σίκα τα οποία δεν είναι πολύ όρημα, τα τοποθετούμε σε ξύλινα τελάρα, και ο κάθε παραγωγός στο χώρο που έχει διαμορφώσει ανάλογα στο σπίτι του ή στο αγρόκτημά του, σε αυτό σχέδιο
κλίβανο, ο οποίος είναι είτε ξύλινος είτε τσιμεντένιος. Τοποθετεί τα σίκα σε στίδα, τα ξύλινα τελάρα, το ένα πάνω στο άλλο. Και σε ένα ειδικό σκεύος καίει, ανάβει άνθο στείου, καθαρό θιάφι. Και σκεπάζει τον κλίβανο αυτό με ένα νάιλον ή με ένα ξύλινο κάλυμα. Η ατμή του θείου καίνεται η χλωροφύλλη του φλοιού του σίκου απ' έξω και με την έκθεσή του στον ήλιο, αυτό λαμβάνει ένα ξανθό χρώμα. Το επιθυμητό που θέλουμε. Γίνεται ο λευκός τύπος. Αφού έχουν φτάσει στην επιθυμητή κατάσταση που θέλουμε, τους κόβουμε το κοτσάνι, που είναι βασικό στοιχείο εδώ στην περιοχή μας, σε όλα τα σίκα. Τα σχίζουμε με μαχαίρι ή με ψαλίδια από την αντίθετη πλευρά, που είναι το κοτσάνι, και τα ανοίγουμε. Πάλι σε ξύλινα πλαίσια, έχει κάποια χαρακτηριστική κίνηση αυτό το πράγμα και τα αφήνουμε να αποξηρανθούν ανοιγμένα. Αυτό διαρκεί 2-3 μέρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Αφού λοιπόν αποξηρανθούν, βρίσκουμε 2 όμοια σίκα, αυτά όλα την ποσότητα που έχουμε βάλει στον ήλιο, 2-2 όμοια μεταξύ τους, τα κολλάμε με την εσωτερική τους πλευρά που είναι η σάρκα. Κατόπιν, αφού τα κλείσουμε την ποσότητα που έχουμε για να επεξεργαστούμε, τα τοποθετούμε πάλι, ας πούμε, σε τελάρα πλαστικά, γύρω στα 20 κιλά χωρητικότητα έχουν αυτά, στην αποθήκη μέσα σε χώρο καθαρό και τακτοποιημένο, και όταν τελειώσουμε με όλη την παραγωγή στη διάρκεια της αποξήρανσης, που είναι γύρω στις 40 μέρες, τα συγκεντρώνουμε, τα φορτώνουμε, ας πούμε, και τα μεταφέρουμε στο συνεταιρισμό, ο οποίος τα παραλαμβάνει έτοιμα αποξηραμένα. Μία δραστηριότητα που αναπτύξαμε είναι να καλύψουμε με υποπροϊόντα από τα σίκα. Για παράδειγμα, φτιάχνουμε μαρμελάδες, φτιάχνουμε το σικοπάστελο, το οποίο είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, το οποίο το κάνουμε σαν σικόπαστα και το περνάμε, βάζουμε διάφορες γεύσεις από άλλα φρούτα μέσα, το ξεραίνουμε στο ξηραντήριο που έχει φτιάξει ο συνεταιρισμός και έχουμε φτιάχνει μικρές συσκευασίες και το διαθέτουμε στην αγορά για να καλύψουμε ό,τι προϊόν ρυθμιμένης παραγωγής να μην πηγαίνει χαμένο. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου είναι ένας οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1938 από μια ανάγκη των παραγωγών να μπορέσουν να, με το σύστημα της αυτοδιάθεσης να διακινούν το προϊόν τους χωρίς να είναι υποκείμενοι στην αυθαιρεσία των εμπόρων οι οποίοι είχαν ανοίξει πάρα πολλές τιμές και δεν υπήρχε λόγος κάποιος να καλλιεργεί, δεν μπορούσε να βγάλει τα προς το ζήν. Αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός έχει εγγεγραμμένα μέλη 4.540 άτομα, αλλά τα ενεργά μέλη είναι κοντά στα 2.300. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου
Σήμερα είναι από τους πιο υγιείς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Έχει δείχνει μια εξωστρέφεια. Έχει περίπου το 80% του, το 80-85% της παραγωγής της εξάγεται στο εξωτερικό. Οικονομικά στέκεται πάρα πολύ καλά. Θεωρούμε ότι οι προοπτικές είναι ακόμα μεγαλύτερες και σκοπός δικός μας είναι με βάση μια συγκεκριμένη στρατηγική πενταετίας να μπορέσουμε να καταστήσουμε την Ένωση ακόμα πιο ισχυρή προς όφελος του παραγωγού, του προϊόντος αλλά και του ίδιου του οργανισμού. Να πούμε δύο λόγια για τη γεωγραφία των χρήσεων της μαστίχας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι. Η παράσταση που έχουμε στην Ελλάδα είναι η ίδια με αυτή που έχει η γειτονιά μας. Δηλαδή Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Κύπρος, Ισραήλ. Ξέρουμε τη μαστίχα κυρίως ως συστατικό για προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής. Κάτι το οποίο είναι και στην Ελλάδα, το ξέρουμε χρόνια, η Θεσσαλονίκη πάντα, η Βόρεια Ελλάδα με μεγαλύτερη παράδοση και τα νησιά, αλλά αυτή η εικόνα. Αν όμως κινηθούμε νοτιότερα προς τις χώρες του Αραβικού κόλπου και τη Βόρεια Αφρική, θα συναντήσουμε τη μαστίχα ως πρώτη λίγα μαγειρική. Οπότε θα βρούμε συνταγές αρνί με μαστίχα, κοτόπουλο με μαστίχα, διάφορα ρύζια και πιλάφια με μαστίχα και βεβαίως ψάρι, ψαρόσωπα κυρίως στην Αίγυπτο και στο Μαρόκο. Επίσης, αν συνεχίσουμε το ταξίδι μας και κινηθούμε προς τη Βόρεια Ευρώπη ή προς τη Δυτική Ευρώπη, θα δούμε ότι η μαστίχα αλλάζει τελείως πεδίο εφαρμογής και θα τη δούμε κυρίως σαν συστατικό σε μια σειρά από διαφορετικά φαρμακευτικά σκευάσματα, κυριολεκτικά δια πάσα νόσο, τα οποία βεβαίως ήταν ευρέως διαδεδομένα από τον 17ο αιώνα στον 19ο. Να μείνουμε στη Δυτική Ευρώπη και να πούμε ότι ακόμα και μέχρι σήμερα υπάρχει μια άλλη τεράστια, ενδιαφέρουσα διάσταση των χρήσεων της μαστίχας, η οποία αφορά σε διάφορα βερνίκια ζωγραφικής τα οποία φτιάχνονται ή σε make-up τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως οι ηθοποιοί, επειδή η μαστίχα είναι πιο φιλική όσον αφορά το δέρμα και την περιποίηση του προσώπου. Οπότε αυτή είναι η τελευταία διάσταση έτσι, από τις παλιές. Τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι, όπου ο συνεταιρισμός της μαστίχας ασχολήθηκε έτσι, πιο ζωηρά και πιο συστηματικά για την υποστήριξη πρώτου προϊόντου στις χώρες του εκτός Ελλάδος. Τα προϊόντα που σχεδιάστηκαν στηρίχθηκαν πάνω σε αυτήν την εμπειρία, που σημαίνει ταξιδέψαμε αρκετά στο εξωτερικό και κυρίως σε αυτό που λέμε ιστορικές αγορές μαστίχας. Συναντήσαμε για πρώτη φορά χρήσεις διαφορετικές, όπως ήταν η μαγειρική, όμως συναντήσαμε και πιο εκτεταμένες χρήσεις σε κατηγορίες που ήδη ξέραμε. Δηλαδή, ο καφές μαστίχα που σήμερα αποτελεί το δημοφιλέστερο προϊόν μαστίχα στην Τουρκία, ήταν παράδοση στη Συρία και το Λίβανο. Η ποικιλία των αρτοσκευασμάτων που υπήρχαν στο Λίβανο δεν θα μπορούσαν ποτέ να συγκριθούν με τα προϊόντα που ξέραμε εμείς. Στις ίδιες περιοχές συναντήσαμε και πάρα πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα μαστίχας. Στην Ελλάδα η μαστίχα ήταν γνωστή κυρίως για το παγωτό, αλλά όχι μεγάλες χρήσεις. Και όμως βρήκαμε ριζόγαλο με μαστίχα, γιαούρτι με μαστίχα, αριάνι με μαστίχα, πάρα πολλά τέτοια πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία ουσιαστικά μας επέτρεψαν, αυτή η εμπειρία μας επέτρεψε να σχεδιάσουμε νέα προϊόντα μαστίχας από την αρχή, νέα για την Ελλάδα και να τα λανσάρουμε από την αρχή και στις αγορές του εξωτερικού. Αυτό το παιχνίδι έτσι, ουσιαστικά στηρίζουμε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια. Βασικό εργαλείο προώθησης αποτελούν τα καταστήματα μαστίχα σόπ για την παρουσία των προϊόντων, όμως ουσιαστικά με αυτά τα προϊόντα έχουμε δημιουργήσει μια ανοιχτή πρόταση πρόσκληση στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων και ποτών να δει τη μαστίχα ως food ingredient. Η μαστίχα Χίου είναι μια ρητίνη. Είναι μια ρητίνη η οποία εκρίνεται από τον κορμό και τους βραχίωνες του μαστιχόδεντρου, επιστημονική ονομασία Pistacia lentiscus και η ποικιλία ηχεία που καλλιεργείται μόνο στο νότιο τμήμα της Χίου. Η καλλιέργεια λαμβάνει χώρα το καλοκαίρι, περίπου δηλαδή από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Η παραγωγή δημιουργούν τομές στο δέντρο, περίπου σε μήκος γύρω στα 4 με 5 εκατοστά. Από τις τομές αυτές εκρίνεται η μαστίχα, η οποία μένει στο έδαφος περίπου για 20 μέρες μέχρι να στερεοποιηθεί. Η παραγωγή περίπου δύο φορές το καλοκαίρι συλλέγουν τη μαστίχα. Τελευταία συλλογή γίνεται όπως είπαμε το Σεπτέμβριο και μετά την παίρνουν ο κάθε ένας στο σπίτι του για να την καθαρίσει
και να την παραδώσει αργότερα, μετά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, στο συνεταιρισμό. Υπάρχουν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια δέντρα, τα οποία φυσικά δεν καλλιεργούνται όλα. Υπάρχουν και κάποια δέντρα τα οποία είναι στα βουνά, τα οποία δεν καλλιεργούνται την εποχή σήμερα. Πιστεύουμε ότι γύρω στο 80% των δέντρων καλλιεργείται. Ήδη λόγω κρίσεως πάρα πολύ κόσμος έχει μπει, αρχίσει και μπαίνει πλέον στην παραγωγή, νέα παιδιά. Σχεδόν το νότο τμήμα της Χίου είναι κατάφυτο. Η μαστιγοκαλλιέργεια για την νότια Χίου είναι μονοκαλλιέργεια πλέον, δεν παράγεται σχεδόν τίποτα άλλο. Αυτό είναι θετικό γιατί με βάση το σχεδιασμό μας, οι απαιτούμενες ποσότητες που πρέπει η Ένωση να εμπορεύεται θα αυξηθούν μετά πολύ. Άμεσο στρατηγικό στόχο της Ένωσης είναι ότι πλέον το προϊόν πρέπει, έχοντας την πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου, να εκμεταλλευτεί αυτή την υπεραξία. Θα πάμε προς το φάρμακο. Θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε εμπορικά τις αγορές, τις δυτικές αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ήδη έχουμε πολύ ισχυρή παρουσία σε συνδυασμό με την επιτυχημένη πορεία τα τελευταία χρόνια στη Μέση Ανατολή. Θεωρώ ότι θα αποκτήσουμε μια βάση όπου το σύνολο της παραγωγής μας, αν όχι δεν θα επαρκεί, αλλά θα μπορεί να κατευθύνεται σε αυτές τις αγορές. Μια άλλη έτσι, σημαντική κατηγορία που ανοίχθηκε για τη μαστίχα τα τελευταία χρόνια, αν και ήταν παλιά όσον αφορά τη χρήση, ήταν η κατηγορία λικέρ μαστίχας. Ο λικέρ μαστίχας ήταν ένα και είναι ένα παραδοσιακό προϊόν για τυχείο τουλάχιστον. Δεκαετίες φτιάχνεται, όμως ποτέ δεν είχε αποδοχή. Σήμερα, με όλη αυτή την προσπάθεια που έχει καταβληθεί για την προβολή και την πρόθεση μαστίχας, καταφέραμε το λικέρ μαστίχας να είναι το ελληνικό λεμοντσέλο, που σημαίνει σε πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια, μπαρ, όχι στοιχείο, αλλά σε όλη την Ελλάδα μπορεί κανείς να έχει εμπειρία μαστίχας πίνοντας ένα λικέρ μαστίχας ή ένα κοκτέιλ μαστίχας. Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην μαστίχα και κυρίως στις ιδιώτικες εφαρμογές της είναι η αναγνώριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, τη κατοχύρωση μάλλον αλλαγή της μονογραφίας της μαστίχας ως φυσικό φάρμακο φυτικής προέλευσης, το οποίο, αν το θέλετε, είναι το επιστέγασμα μιας πολιτικής προσπάθειας η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον συνεταιρισμό και βεβαίως με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την που αφορούσαν τις ιδιότητες της μαστίχας. Αυτή η απόφαση, αν το θέλετε, μας απελευθερώνει ή ανοίγει ένα καινούριο δρόμο όσον αφορά προϊόντα μαστίχας, τα οποία χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τις οι οποίες ακολουθούν τη μονογραφία της μαστίχας. Η μία αφορά την κατηγορία λειτουργικά τρόφιμα, functional food, και η άλλη και συμπληρώματα διατροφής. Και οι άλλοι για μια σειρά παραφαρμακευτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν να κάνουν πια με την, όχι με την περιποίηση του δέρματος που καλύπτει τα καλλιτικά, αλλά κυρίως με την επούλωση έτσι, τραυμάτων ή εγκαυμάτων που έχουν προκληθεί για διαφορετικούς λόγους. Τα προϊόντα μαστίχας εξακολουθούν να έχουν ένα συγκριτικό έτσι, πλεονέκτημα από προϊόντα στην κατηγορία που ανέκουν κάθε φορά λόγω των κυρίως λόγω των ιδιωτήτων της μαστίχας, οι οποίες τους προσδίδουν πέρα από διαφορετικότητα στη γεύση και το άρωμα, τους προσδίδουν τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να τα καταστήσουν υγιεινά για την διατροφή του ατόμου. Εμείς λέμε ότι τα χωρίζουμε στα χαριτωμένα προϊόντα. Χαριτωμένα είναι γνωστά οι προϊόντα ελληνικά, όπως είναι το υποβρύχιο, το λουκούμι και άλλα έτσι γλυκίσματα με μαστίχα, όμως πίσω από αυτά και μάλλον πέρα από αυτά υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία προϊόντων η οποία θα μπορούσε να συνδυάζει και τα δύο και την ποιότητα όσον αφορά το τελικό προϊόν αλλά και τις ιδιότητες μαστίχας που αφορούν στην καλή υγιεινή του γαστρεντερικού συστήματος και την περιποίηση του δέρματος. Από την μαστίχα Χίου λαμβάνουμε και ένα άλλο προϊόν το οποίο είναι το μαστιχέλαιο Χίου. Είναι τα εθέρεα έλαια της μαστίχας και λαμβάνεται με την απόσταξη της μαστίχας με ατμό. Το μαστιχέλαιο Χίου είναι ένα πολύ ακριβό προϊόν γιατί η συγκέντρωσή του μέσα στη μαστίχα είναι πολύ μικρή, της τάξης του 2-3% και χρησιμοποιείται κυρίως στην κοσμετολογία και στα τρόφιμα. Εκτός από το μαστιχέλαιο και την τσίχλα, ένα άλλο προϊόν που έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου είναι η τσίκλα η έλμα. Η τσίκλα η έλμα περιέχει μαστίχα σε ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 10-15%. Η τσίκλα Χίου, η μαστίχα Χίου καθώς και το μαστιχέλαιο Χίου είναι προϊόντα προστατευομένης ονομασίας προέλευσης. POP, όταν λέμε POP, δηλαδή προϊόν προστατευομένης ονομασίας προέλευσης, σημαίνει ότι τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από αυτό το προϊόν ή τα προϊόντα
προέρχονται από την περιοχή, από τον χώρο δηλαδή, που παράγονται ή καλλιεργούνται. Γι' αυτό το λόγο και στα προϊόντα όπως είναι η μαστίχα, η τσίχλα και το μαστιχέλαιο, πάντα λέμε μαστιχέλαιο χείου, τσίχλα χείου και μαστίχα χείου, που δείχνουν την περιοχή που πρέπει να καλλιεργηθεί για να είναι ΠΟΠ. Μαστιχόδεντρο σημαίνει το δέντρο που παράγει μαστίχη και δίνει ζωή στους μαστιχοπαραγωγούς. Αν και πολύ δύσκολη η εργασία, ο μαστιχοπαραγωγός με τις προσπάθειες που κάνει είναι ικανοποιημένος με την παραγωγή του μαστιχόδεντρου από οικονομικά κριτήρια. Το δεντράκι για να μεγαλώσει και να μπει στην καλλιέργεια πρέπει να περιμένει ο μαστιχοπαραγωγός από 15 μέχρι 20 χρόνια. Διότι ούτε ποτίζεται, ούτε λιπαίνεται, το αφήνουμε σαν φυσική καλλιέργεια. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο. Ευτυχώς έχουμε βρει από τις προηγούμενες γενιές δέντρα και καλλιεργούμε και συνέχεια ανανεώνουμε, βάζουμε καινούργια. Διότι το δέντρο αυτό μπορεί να πάει και 150 χρόνια. Όταν το περιποιείσαι, κρατάει και 150 χρόνια. Όλη η καλλιέργεια του μαστιχόδεντρου, του μαστιχιού, είναι χειροναχτική εργασία. Δεν έχουν βγει μηχανικά μέσα που να βοηθάει την παραγωγή. Και ούτε το επιδιώξαμε για να είναι φυσικό προϊόν. Από το ξεκίνημα της παραγωγής, ξεκινάμε. Καθαρισμός του τραπεζιού κάτω από το δέντρο, από ξένα χόρτα, από ξένες ύλες χειροναχτικά. Το ασπροχωμάτισμα για να βγει καθαρό μαστίχι, το μάζεμα, το κοσκίνισμα όπως σκουπίζουμε κάτω το μαστίχι με τα χώματα, το πλύσιμο, το καθάρισμα χειροναχτικά. Όλη η διαδικασία είναι χειροναχτική και είναι πολύ δύσκολο. Η μαστίχα χείου ήταν γνωστή από την αρχαιότητα τόσο για το χαρακτηριστικό της άρωμα καθώς και για τις ιδιότητες της. Υπάρχουν αναφορές από τον Διοσκουρίδη, τον Ιπποκράτη, σχετικά με τις ιδιότητες της μαστίχας, κυρίως στην επούλωση προβλημάτων στο γαστρεντερικό σύστημα, όπως είναι προβλήματα στο στομάχι. Στην σημερινή εποχή, φυσικά, με κλινικές κυρίως μελέτες, υπάρχουν όλες οι ενδείξεις και οι αποδείξεις ότι η μαστίχα χείου συμβάλλει στη στοματική υγιεινή, συμβάλλει στην υγιεινή του γαστρεντερικού συστήματος, μείωση του λιποβακτηριδίου του πυλωρού, γαστροντερικά προβλήματα, δυσπεπτικά προβλήματα, επίσης για την νόσο Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, θετική επίδραση της μαστίχας. Επίσης είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, γιατί η μαστίχα έχει όλων των ειδών τα τερπένια που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο φυσικό προϊόν. Επίσης η μαστίχα είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες που χρησιμοποιείται για αυτό το λόγο και κυρίως και σε δερματικές παθήσεις για επουλώσεις σαν αντιαλλεργικό φυσικό συστατικό. Οι χρήσεις της μαστίχας είναι πάρα πολλές. Η μαστίχα χρησιμοποιείται από τρόφιμο έως φάρμακο. Ανάλογα με τις περιοχές του κόσμου που η μαστίχα εξάγεται, γιατί η μαστίχα εξάγεται σε περισσότερες από 60 διαφορετικές χώρες στον κόσμο, χρησιμοποιείται ως συντηρητικό τροφίμων και ως αρωματικό τροφίμων. Χρησιμοποιείται επίσης για κάψιμο, γιατί αυτό το ιδιαίτερο άρωμα το οποίο δίνει όταν καίγεται χρησιμοποιείται από πολλές χώρες, πολλούς λαούς. Επίσης χρησιμοποιείται πλέον σε πολλές χώρες όπως η Αμερική, η Κορέα, η Ιαπωνία και η Ευρώπη ως ένα φάρμακο. Η μαστίχα το 2015 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων δημοσιεύθηκε η μονογραφία της, που σημαίνει ότι πλέον η μαστίχα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα φυσικό φάρμακο για παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος και επίσης σαν επουλωτικό για το δέρμα. Η στρατηγική της επόμενης πενταετίας όσον αφορά τις αγορές του εξωτερικού, αν το θέλετε, διακρίνεται σε δύο μεγάλες ζώνες γεωγραφικές. Η μία αφορά τις όρημες αγορές της Δύσης, και μέσα στην Δύση βάζουμε και την Βόρεια Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και χώρες όπως η Κορέα και η Ιαπωνία, όπου εκεί τα προϊόντα που προορίζουμε είναι η κατηγορία παραφαρμακευτικά, συμπλήρωματα διατροφής κτλ. Και η δεύτερη μεγάλη ζώνη που μας ενδιαφέρει πρωτίστως, έτσι και ενδεχομένως να έχουμε και άμεσα αποτελέσματα, είναι οι χώρες που αποκαλούμε ιστορικές αγορές, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, επιπλέον δύο χωρών οι οποίες έχουν, αν το θέλετε, συγγενή έτσι, χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, όπως είναι η Ρωσία και η Λευκορωσία, όπου εκεί ο στόχος είναι διπλός. Για Ρωσία και Λευκορωσία είναι να δημιουργήσουμε μαστίχα awareness, το οποίο είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά υπήρχε στο μακρινό παρελθόν επαφή με τη μαστίχα, μιλάμε πριν από 80-100 χρόνια, υπήρχαν σημαντικές εξαγωγές μαστίχας. Και για τις χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, όπου έχουμε σημαντική παρουσία σήμερα, αυτό μας ενδιαφέρει να εμβαθύνουμε όσον αφορά τις χρήσεις. Η Τουρκία ανήκει
στην κατηγορία που ξέρουν καλά το κομμάτι αρτοπία ζαχαροπλαστική. Η Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ξέρουν αρκετά καλά το κομμάτι μαγειρική, όμως δεν ξέρουν τίποτα όσον αφορά τις χρήσεις φαρμακευτικά, παραγωγικά ή τα αντίστοιχα κομμάτια. Οπότε για αυτές τις τρεις αγορές η πρώτη προτεραιότητα είναι να εμβαθύνουμε στις χρήσεις εφαρμογές της μαστίχας, συντηρώντας βέβαια και το awareness το οποίο υπάρχει. Αντίθετα, Ρωσία, Λευκορωσία, ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε το ελάχιστο μαστίχα awareness που απαιτείται για να μπορούμε να σχεδιάσουμε εμπορική εξαγωγή πολιτική. Κοινή πεποίθηση όλων όσων εμπλέκονται με την παραγωγή της πρώτης μαστίχας είναι ότι το μέλλον της ανήκει στην αξιοποίηση των ευεργετικών ιδιωτών της μαστίχας. Λειτουργικά τρόφιμα και προϊόντα περιποίησης και φροντίδας που αφορούν στο δέρμα είναι το μέλλον. Το επόμενο στάδιο είναι ο σχεδιασμός νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα εκμεταλλεύονται αυτές τις ιδιότητες. Δύσκολο το εγχείρημα, όμως με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γεγονός και του σπόρους που είναι διαθέσιμοι, εκτιμούμε ότι ο στόχος θα επιτευχθεί τόσο για τις αυτό που λέμε όριμες αγορές, αλλά όσο και τις νέες αγορές όπως είναι η Ρωσία, η Λευκορωσία.